Με έναν τρόπο θα προσπαθήσω να συνεχίσω τα ζητήματα που έβαλε ο Αντώνης, τα οποία σε μεγάλο βαθμό γεννούν ερωτήματα. Δηλαδή, ήδη η κατάληξη του για τις οργανώσεις, την αναγκαιότητα των οργανώσεων, τα τρία ρεύματα ή περισσότερα και το τι έγινε μετά, γεννάει μια σειρά ερωτήματα. Να πω πάρα πολύ συνοπτικά, κάτι που λίγο πολύ το είπε και ο Αντώνης, ότι ο Μάης δεν ήταν μόνο γαλλικός και ο Μάης δεν ήταν μόνο Μάης, αλλά είχε μια προϊστορία που αρχίζει από νωρίς τη δεκαετία του 1960. Για παράδειγμα το SDS, οι φοιτητές για μια δημοκρατική κοινωνία στην Αμερική, το αμερικάνικο SDS, ξεκινάει το 1962. Και ήδη στα μέσα της δεκαετίας του 70 είναι οι μεγάλες διαδηλώσεις για το Βιετνάμ και το 67 είναι η τεράστια διαδήλωση στην Ουάσιγκτον. Στη Γαλλία, εργατικές απεργίες πολύ σημαντικές έχουμε ήδη το 1967. Στην Ιταλία είναι ήδη από το 65. Στην Γερμανία θεωρείται στοιχείο πυροκροτητής για το κίνημα η δολοφονία από έναν αστυνομικό ψυχρό περίπου ενός φοιτητή στη διαδήλωση εναντίον της επίσκεψης του Σάχη στην Δυτική Γερμανία το 1965. Έτσι, και αρχίζει το κίνημα από εκεί. Επομένως είναι μια διαδικασία πράγματι η οποία κορυφώνεται στο Μάη, σε όλες αυτές τις χώρες κορυφώνεται το 68, αλλά ο Μάης ο Γαλλικός τη συμπυκνώνει. Ο Μάης ο Γαλλικός ως χρονική διάρκεια είναι σχετικά περιορισμένος, είναι δηλαδή από τις 13 Μαρτίου του 68 που γίνεται η κατάληψη στην Αντέρ, μέχρι τις 11 νομίζω, τις 23 Ιουνίου, που είναι οι εκλογές και κερδίζει ο Ντεγκόλ με 58%. Έτσι. Είναι αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα συμπυκνώνονται και κορυφώνονται τα τρία χαρακτηριστικά που έχουν τα κινήματα της δεκαετίας του 60 σε όλες τις χώρες. Είναι φοιτητικά κινήματα ριζοσπαστικά, και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε, είπε σημαντικά πράγματα ο Αντώνης, αλλά αφορούν την αναπαραγωγή του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, αφορούν την εκπαίδευση συνολικά, όχι μόνο τους φοιτητές που ιδίως εκείνη την εποχή είναι μια μικρή ελίτ της νεολαίας, έτσι, ένα μικρό ποσοστό της νεολαίας και σχετικά προνομιούχο, γιατί έχει φτάσει στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι εργατικός, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να επαναλάβω κάτι που υπόθηκε. Στη Γαλλία η απεργία, η τεράστια απεργία που δεν έχει προηγούμενο 10 με 11 εκατομμυρίων εργαζομένων είναι το 22% του πληθυσμού της χώρας. Δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, είναι το 22% του πληθυσμού της χώρας που απεργεί. Πέρα από τα οδοφράγματα, πέρα από τις διαδηλώσεις ανθρώπων που είναι διαδηλώσεις και πορείες που ξεπερνάνε τις 500.000 κτλ. Επομένως, ο Μάης ή όλο αυτό το κίνημα της δεκαετίας του 60 έχει τρία χαρακτηριστικά, είναι φοιτητικός, είναι εργατικός και είναι και ελευθεριακός για τους λόγους που είπε ο Αντώνης, αλλά και για τους λόγους που ξέρουμε εμείς σήμερα. Έχει περιεχόμενο το ΛΟΑΤ κίνημα σήμερα. Και σήμερα, παρότι έχουν υπάρξει θεσμικές κατοχυρώσεις, έτσι. Παρότι υπάρχει το διαζύγιο, έχουν περιεχόμενο όλα αυτά τα ζητήματα σήμερα. Έτσι. Είναι λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα που σε διαφορετικές χώρες μπορεί να έχουν μεγαλύτερο βάρος. Δηλαδή στην Αγγλία φάνηκε πάρα πολύ ισχυρό το ζήτημα του ελευθεριακού και του πολιτιστικού. Με τις μουσικές, με το ροκ, με τους Beatles, με όλα αυτά, αλλά συγχρόνως υπήρχε και ο εργατικός, η εργατική κινητοποίηση και υπήρχε και ο Μάης. Με δεδομένη αυτή την εικόνα, εγώ θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα ειδικότερο κάπως εκ πρώτης όψεως, το οποίο νομίζω όμως ότι μας αφορά, επειδή και το ζήτημα της συζήτησής μας είναι τα αποτελέσματα ή η κληρονομιά του Μάη, και αυτό το οποίο θα ήθελα να
αναφερθώ είναι η κληρονομιά του Μάη για το μαρξιστικό κίνημα. Για το μαρξισμό και για το μαρξιστικό κίνημα. Θέλω να δώσω δηλαδή μια έμφαση περισσότερο σε αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό να ξεκινήσω με το εξής, να πω προκαταρκτικά ότι αυτά τα κομμουνιστικά κόμματα, αλλά ακόμα και τα σοσιαλιστικά κόμματα της δεκαετίας του 60 και επομένως και τα μέλη τους, θεωρούσαν ότι ανήκουν στο μαρξιστικό κίνημα και θεωρούσαν ότι η πολιτική τους ή εν πάση περιπτώσει η θεωρία τους έχει να κάνει με τον μαρξισμό. Ήταν πολύ έντονο στη Γερμανία ακόμα και στις αρχές της δεκαετίας του 70 όταν πήγα εγώ ως φοιτητής, να θεωρούν τα μέλη της ΕΣΠΕΔΕ, εργάτες και φοιτητές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος δηλαδή της Γερμανίας, ότι είναι κοινωνοί και συνεχιστές της παράδοσης η οποία ξεκινάει από τον Μάρξ και τον Έγκελ, συνεχίζει με τον Μπέμπερ και τον Γκάουτσκι και φτάνει μέχρι τους ηγέτες εκείνης της εποχής. Και να μην ξεχνάτε ότι το σπίτι του Μάρξ, δηλαδή το σπίτι που μεγάλωσε ο Μάρξ, όχι εκεί που γεννήθηκε, το αμέσως επόμενο που είχε η οικογένεια, που είναι το καταυτός σπίτι του Μάρξ, το 3 της Γερμανίας, όπου η Κίνα τώρα δόρισε και στην πόλη ένα τεράστιο κολοσιαίο άγαλο του Μάρξ, αυτό το σπίτι το διαχειρίζεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Έτσι, το οποίο τυπώνει και μοιράζει δωρεάν το κομμουνιστικό μανιφέστο, σήμερα τα κάνουν αυτά. Έτσι, επομένως, υπήρχε μια παράδοση, κυρίως στα κομμουνιστικά κόμματα, αλλά ακόμα και τα σοσιαλιστικά, τα οποία θεωρούσαν ότι είναι τμήμα του μαρξιστικού κινήματος και βεβαίως και σήμερα έχουμε αυτό το φαινόμενο σε όλα τα, αυτή την στάση, ας πούμε, ή τη θέση, κυρίως στα κομμουνιστικά κόμματα, έτσι, ή στις αντίστοιχες οργανώσεις. Λοιπόν, να πω ότι θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τον μαρξισμό ή να τον συλλάβουμε σαν δύο πράγματα. Σαν τον μαρξισμό ως θεωρία και τον μαρξισμό ως κίνημα ή ιδεολογία μαζών. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. Δεν είναι ξεχωριστά, αλλά είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ο θεωρητικός μαρξισμός που είναι, ας πούμε, οι έννοιες που θεμελιώνει ο Μάρξ ο κεφάλαιο, οι αναλύσεις του, η αξιακή μορφή, η θεωρία του χρήματος, η χρηματική θεωρία του κεφαλαίου, όλα αυτά, ο θεωρητικός μαρξισμός, είναι κυρίως μια θεωρία, μια ανατρεπτική θεωρία, διότι αποκαλύπτει τις εσωτερικές λειτουργίες και τις αντιθέσεις και την ταξική πάλη, αν θέλετε, μέσα στον πυρήνα του συστήματος, το ίδιο το σύστημα. Ο μαρξισμός ως ιδεολογία μαζών, ως ένα κίνημα που αφορά ανθρώπους, έχει να κάνει με ορισμένα πορίσματα αυτής της θεωρίας, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει εκμετάλλευση, ότι η εκμετάλλευση αυτή έχει να κάνει με την απόσπαση ενός μέρους του προϊόντος ή οτιδήποτε άλλο, ότι το κράτος είναι κράτος ταξικό και εκφράζεται και τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης, με κάποια γενικά πράγματα τα οποία είναι όπλα πάλης, τα οποία όμως είναι, αν θέλετε, σε μία συνέχεια με το προμαρξιστικό κιόλας σοσιαλιστικό κίνημα. Δηλαδή, αν διαβάσετε τους Βρετανούς σοσιαλιστές της εποχής που ο Μάρξ ήταν νέος, εν πάση περιπτώσει, του προμαρξιστικού κινήματος, ή αν διαβάσετε το περίφημο Ρόμπερτ Όουεν, θα δείτε ότι η μόνη πηγή πλούτου είναι η εργασία, ότι το να υπάρχει ιδιοκτησία είναι συγχρόνως λίγο πολύ κλοπή ή εν πάση περιπτώσει ο επιχειρηματίας είναι κάποιος ο οποίος δεν χρειάζεται σόλου και καλά και μπορεί να εκλείψει και να γίνουν όλα συλλογικά για τους εργάτες και πειράματα αντίστοιχα κτλ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη διφυή κατάσταση η οποία και η θεωρία επηρεάζεται δραματικά από τις καμπές που έχουν οι κοινωνικές συγκρούσεις ή πάλι των τάξεων, αλλά και ο μαζικός μαρξισμός είναι αποτελεσματικός όταν μπορεί να τροφοδοτείται όχι από οποιαδήποτε σοσιαλιστική ιδέα ή σοσιαλίζουσα ιδέα ή τον λεγόμενο ουτοπικό σοσιαλισμό, αλλά από τις αναλύσεις της ίδιας της μαρξικής θεωρίας ως θεωρίας.
Λοιπόν, μετά αυτό που περιγράφει ο Αντώνης ως γιάλτα, έχουμε ένα συγκεκριμένο μαρξισμό. Και αναφέρομαι στο μαρξισμό ως κυρίως ως ιδεολογία μαζών. Όταν λέω ιδεολογία δεν εννοώ μόνο ιδέες, εννοώ και πρακτικές και δράσεις και οργανώσεις και θεσμικά μορφώματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική και τις παρεμβάσεις. Έχουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο μαρξισμό, μαζικό μαρξισμό, ο οποίος βγαίνει από την Γιάλτα, αυτό που είπε κωδικά ο Αντώνης Γιάλτα, και έχει δύο χαρακτηριστικά. Πέρα από το χαρακτηριστικό του αργού σταδιακού και ειρηνικού περάσματος που περιέγραψε ο Αντώνης, έχει ένα χαρακτηριστικό ότι είναι διεθνοπολιτικός, ας πούμε, θεωρεί, ας πούμε, ότι η εξέλιξη καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύγκρουση των δύο κοινωνικών συστημάτων. Επομένως, η υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης είναι κάτι που βγαίνει από τα πράγματα. Έχει μια θεωρία παγκόσμιου συστήματος λίγο πολύ, το οποίο είναι πάνω από την τάλη πάλι των τάξεων σε οποιαδήποτε χώρα. Το τι συμβαίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία ή στην Αλγερία, και έχει να κάνει με το συσχετισμό των δύο συστημάτων, έτσι. Αυτό συνδυάζεται με ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι ο κοινοβουλευτικός του χαρακτήρας. Δηλαδή είναι σαφέστατα μέσα στη θεσμική νομιμότητα του συστήματος και επιμένει ότι με μια αλλαγή του διεθνοπολιτικού συσχετισμού δυνάμεων, στον οποίο βεβαίως παίζουν χώρο και οι δυτικές χώρες και οι άλλες, διότι πιέζοντας και τα λοιπά με τα κινήματα ειρήνης ή με τα κινήματα διεκδίκησης του μισθού ή οτιδήποτε, φέρνουν το πράγμα πιο κοντά, και συγχρόνως όλα αυτά συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα μέσα στην νομιμότητα. Αυτόν τον μαζικό μαρξισμό τον στηρίζει ένας θεωρητικός μαρξισμός, ο οποίος έχει κωδικοποιηθεί στη δεκαετία του 30 ως σοβιετικός μαρξισμός ή σταλινικός μαρξισμός, και συγχρόνως στις επόμενες δεκαετίες αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Το θεωρητικό σύστημα δηλαδή που είναι πίσω από αυτόν τον μαζικό κοινοβουλευτικό και διεθνοπολιτικό μαρξισμό. Τι είναι η θεωρία της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός σαπίζει. Γιατί σαπίζει? Διότι η μεγάλη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν χωράει στις παραγωγικές σχέσεις και τέτοια. Επομένως υπάρχει μια διαρκής κρίση του καπιταλισμού. Δεύτερον, ότι ο καπιταλισμός τελικά συρρυκνώνεται σε 200 οικογένειες. Αυτό ήταν ιδίως η γαλλική εκδοχή του σοβιετικού μαρξισμού, αλλά που πατάει σε όλα τα άλλα, είναι η θεωρία του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού. Έχουμε σύμφυση κράτους και μονοπωλίων, είναι οι λίγες επιχειρήσεις, επομένως, και που είναι μονοπόλια οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Επομένως, από εκεί και πέρα, είναι και ένα κοινωνικό συνεχές λίγο πολύ, που σφυροκρατεί τον κοινοβουλευτικό μαρξισμό και τις πρακτικές της εθνικής ενότητας. Δηλαδή η μεσαία αστική τάξη και η μικρή επιχειρηματικότητα και όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες, οι κοινωνικές κατηγορίες, στρώματα ή τάξεις, είναι δυνητικά σύμμαχοι της εργατικής τάξης. Και από εκεί που καταλήγουμε, πάλι στηρίζει τα δύο προηγούμενα, σε μια θεωρία των σταδίων. Ότι με βάση αυτή τη συμμαχία που είναι ευρύτατη, μας έλεγε του Κουκουέ για παράδειγμα στην Ελλάδα, για να πούμε ένα εγχώριο παράδειγμα, ότι θα υπάρξει ένα πρώτο στάδιο κοινωνικής αλλαγής που θα είναι η νέα δημοκρατία. Μετά, αυτό το λέγανε μετά την μεταπολίτευση. Μετά βέβαια ο Καραμαλής ονόμασε το νέο κόμμα του Νέα Δημοκρατία και το αφήσανε αυτό, αλλά στο αρχικό σχήμα το οποίο το φέρανε το 1973 με το συνέδριο που κάνανε στην Ανατολική Γερμανία, αλλά και μετά στις πρώτες εβδομάδες ή μήνες της μεταπολίτευσης, θα ήταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα ακολουθεί από την αντιμονοπωλιακή δημοκρατία και θα κατέληγε και κάποτε στο σοσιαλισμό, μέσα σε αυτό το σταδιακό που είπε και ο Αντώνης, αλλά το οποίο στηρίζεται με ένα κάποιο θεωρητικό μαρξισμό που είναι άλλος από το πολιτικό διατάφτα ή τον μαρξισμό ως ιδεολογία μαζών.
Λοιπόν, αυτό το σύστημα, το οποίο σκεπάζει τα πάντα και το οποίο με πολλούς τρόπους μπορούμε να το βρούμε και σήμερα και με τις βαθιές του ρίζες που είναι η θεωρία των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή μία αντίληψη καθαρά τεχνικιστική, ανεβαίνει η τεχνική και η τεχνολογία και οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας και αυτά προκαλούν τομές και ρήξεις κοινωνικές, επομένως πάλι των τάξεων, οι συγκρούσεις, το αστάθμητο, οι μάιδες που μπορούν να ξανάρθουν κτλ. Όλα αυτά πάνε πίσω, αλλά συγχρόνως είμαστε σίγουροι για μια, έχουμε μια βεβαιότητα ότι η ιστορία προχωράει προς την πρόοδο και έτσι μετά από όλα αυτά τα στάδια κάπου εκεί στο υπερπέραν θα είναι ο σοσιαλισμός. Όλο αυτό το σχήμα ήρθε να καλύψει όχι μόνο τον μαρξισμό του Μάρξ, δηλαδή, έτσι, όχι μόνο την μαρξιστική θεωρία όπως αυτή υποδομήθηκε στα κλασικά κείμενα του Μάρξ κτλ, αλλά και τον μαρξισμό του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή της Ρώσικης Επανάστασης, των κινημάτων που γίνανε τώρα, όλη την ιδέα δηλαδή της σοσιαλιστικής επανάστασης σαν μια δυνατότητα της καπιταλιστικής κοινωνίας, ήρθε να το καλύψει αυτό και το είχε καλύψει πλήρως. Σε ένα παλιό κείμενο του 1899, ο Λένιν απέναντι σε ένα άλλο μαρξιστικό ρεύμα που έχει συγκοφαντηθεί ως κάτι άλλο, ενώ ήταν μαρξιστικό ρεύμα που υπήρχε στη Ρωσία, που ήταν η Ναρόντικη μετέπειτα Εσέρι, όπου η ηγέτης τους ήταν ο Νικολάι Ντάνιελσον, φίλος του Μάρξ και του Έγγελς και μεταφραστής του κεφαλαίου και των τριών τόμων, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την εκάστοτε γερμανική έκδοση, διότι έχοντας σχέσεις με την οικογένεια έπαιρνε και χειρόγραφα κτλ. Σε μια κριτική που κάνει προς αυτούς ο Λένιν, που έχουν ιδέες ας πούμε παρόμοιες με αυτές τις επόμενες, λέει ότι όταν ο Μάρξ εκπόνησε το επαναστατικό του πρόγραμμα μετά το 1848 ή συνέβαλε στην εκπόνησή του, η ανάπτυξη του προλεταριάτου στη Γερμανία ήταν πολύ πιο χαμηλή από αυτή που είναι σήμερα το 1899 και στη Δυτική Ευρώπη και στη Ρωσία. Επομένως όλη αυτή η θεωρία που μας λέτε ότι δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί οι παραγωγικές δυνάμεις και επομένως δεν θα πάμε στον καπιταλισμό αλλά θα πάμε σε ενός είδους κοινοτισμό που θα γίνει μετά σοσιαλισμός, επειδή υπήρχαν οι κοινότητες εκεί τύπου κοινοτήτων που είχαμε και στον ευρωπαϊκό χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κλπ, ότι όλη αυτή η ανάπτυξη είναι εντελώς λάθος, η δυναμική της ίδιας ταξικής πάλης σε μια χώρα που είναι ήδη καπιταλιστική και ο τίτλος του έργου είναι «Η ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Ρωσία», ενώ του έργου του Λένιν, ότι είχε ήδη κυριαρχήσει ο καπιταλισμός στη Ρωσία. Μέσα στον καπιταλισμό λοιπόν πάντα υπάρχει δυνητικά αυτή η πιθανότητα, η δυνατότητα μάλλον της επανάστασης. Δηλαδή και τα λένε αυτοί τα ζήσανε, δεν δηλαδή, τον όρο τον δημιουργούν. Συμφωνώ, δεν το λέω ειρωνικά. Το λέω συμφωνώ. Και θέλω να το κάνω και πιο σκληρό. Είναι αυτό που συμβαίνει σε περιοχές, σε στιγμές μεγάλων ξεσκομών και οδηγεί χιλιάδες μα χιλιάδες ανθρώπους να κάνουν πράγματα. Θα δώσω τρία παραδείγματα. Επίτηδες και για λόγους έτσι τιμητικών αναφόρων. Αναφέρθηκε στην πρώτη σας κουβέντα. Εννοεί τον Αλέγκρι, ο οποίος είναι διάσημος και έχει μια συνέχεια μέσα στη Λίγκα. Υπάρχει ένας δεύτερος παιδί, ο αδερφός του, η Μπέρκελ, ο οποίος είναι κεντρικότατος τέλεχος στον αγώνα αλληλεγγύης στην Αλγερία, ταυτόχρονα είναι κορυφαίος ψυχίατρος, παίρνει το πτυχίο του νωρίς, γύρω στο 63-64, θεωρείται ο κορυφαίος νέος ψυχίατρος στην Γαλλία και αυτός ο άνθρωπος δεν έζησε το Μάιο του 68, γιατί πήρε τις βαλίτσες του παράνομα και πήγε και έζησε στις Ούγγλες του Βιετνάμ, θεραπεύοντας αντάρτες, χωριά, και έτσι εκεί 15 χρόνια. Σήμερα το τιμά το Βιετνάμ ακόμα και τώρα και κανένας δεν το ξέρει. Όλοι ξέρουν τον αδερφό που τον λένε. Όσοι
είσαστε μέλη της ΔΕΑ, θα έχετε γνωρίσει στις διαδικασίες μας έναν ηλικιωμένο πλέον κύριο, που φοράει συνήθως ένα γκρι κουστούμι, κατάγεται από την Ελβετία, δεν θέλει να το λέμε εδώ. Αυτός εκείνη την εποχή έκανε το εξής. Είναι πολύ γνωστό το ανοιχτό γράμμα του Ρόγκερ του Μοζελέσκη και ο ρόλος που έδωσε στην Πολωνία. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα στην Πολωνία να τυπωθεί το ανοιχτό γράμμα. Κάποιοι άνθρωποι στη Γαλλία τυπώναν παρεπτόντως. Η πρώτη έκδοση του ανοιχτού γράμματος στα αγγλικά έχει εισαγωγή του Τρεσχάρμα, ενός αλλού, με μια διαδρομή ολόκληρη. Θα τους βρεις εκεί, τις αρχές θα τις βρεις εκεί σε αυτό το κίνημα. Ο Εγκρή λοιπόν ήταν επικεφαλής ενός παράνομου δικτύου, το οποίο ξαφνικά αποφάσισε ότι το καλοκαίρι κάνει διακοπές, όχι στα ελληνικά νησιά, αλλά στις άθλιες Κρακοβίες, Γκτάνσκ, Γκντίνια, ταξίδευε προς την Πολωνία με μεγάλες βαλίτσες, οι οποίες είχαν διπλούς πάγους και κουβαλάγανε σε εκατοντάδες αντίτυπα το ανοιχτό γράμμα και μερικά άλλα υλικά. Με σοβαρό κίνδυνο. Γιατί για να πας από τη Γαλλία στην Πολωνία με το τρένο, πέρναγες στην Ανατολική Γερμανία. Όπου ο έλεγχος... Αν διαβάσετε τις δράσεις αλληλεγγύης στο Παρίσι πριν το 68, θα βρείτε μια αναφορά σε έναν άνθρωπο που λέγεται Κουριέλ. Αιγύπτιος. Εβραϊκής οικογένειας. Πάμπλουτης. Ο οποίος πάει για σπουδές στο Παρίσι. Γοητεύεται από τα κινήματα του ίδιου κόσμου και εξοδεύει μέχρι δεκάρας την περιουσία του ζάπλου του πατέρα, χτίζοντας ένα δίκτυο παράνομο το οποίο διασφαλίζει σπίτια, πλαστά χαρτιά και διακίνηση λοιπόν για κινήματα όπως της Παλαιστίνης, όπως της Αλγερίας, όπως του Μαρόκο, όπως του Πράσινου Ακροτήριου, όπως της Μοζαμπίκας, της Μοζαμπίκης, της Γουινέας, της Άβιλα, κλπ. Τον Κουριέλ τον δολοφόνησαν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες ένα χρόνο πριν το Μάιο, το 67. Αγνοείται. Χιλιάδες τέτοιοι άνθρωποι με τέτοια δραστηριότητα. Άρα η μεσοστή η μεθυστική παραζάλη έχει διαβαθμίσεις, σκληρότητας. Υπάρχουν κάποιοι που μεθύσανε πάρα πολύ από αυτό το κρασί, το 68, και φτάσανε τις δραστηριότητες σε άλλα. Δεύτερο, συμφωνώ με την απάντηση του Γιάννη για το ζήτημα της οικονομικής κρίσης. Δεν υπάρχει ευθεία σύνδεση μεταξύ του πάνω και του κάτω του οικονομικού κινδύου με το πάνω και του κάτω του κίνδυνου της ταξικής πάλης. Έχουμε παραδείγματα. Το 11-13 που είπε η Ελένη είναι πάνω στο κάψιμο της οικονομικής κρίσης, έχουμε μια εκτείναξη της ταξικής πάλης. Ο Μαντέλης έχει προσπαθήσει να συστηματοποιήσει αυτή την αντίληψη για την οποία είπε ο Γιάννης. Επιμένει και αυτό στο συμπέρασμα του Γιάννη, ότι στις αλλαγές των κύκλων συμβαίνουν τα μεγαλύτερα γεγονότα, αλλά έχουμε παραδείγματα. Το 68 είναι η έφοδος μιας εργατικής τάξης που έχει αυτοπεποίθηση. Αισθάνεται δύναμη. Αισθάνεται δύναμη και γι' αυτό πατάει γερά στα πόδια της και μπορεί να παίξει μπροστά. Ο ηλικιωμένος κύριος με τον γκρι κουστούμι που σας έλεγα πριν το 68 δουλεύει σε ένα εργοστάσιο που λέγεται Radio Seta. Θα το βρείτε σε όλες τις αναφορές για το 68. Παράγει νάιλον γυναικείες κάλτσες. Η δουλειά είναι τραγική διότι πλαστικό, το οποίο ξεκινάει απεργίες. Οι ίδιοι οι εργάτες ζητάνε τη μείωση των βαρδιών να δουλεύουν εξάωρο αντί για οκτάωρο. Η εταιρεία ισχυρίζεται ναι, θέλω να το κάνω, αλλά δεν γίνεται. Το πλαστικό δουλεύει με άλλους. Και οι εργάτες που είναι καιρό στο εργοστάσιο ξέρουν, προτείνουν ένα σχέδιο αλλαγής της επεξεργασίας του καουτσού που να επιτρέπει τις θέσεις. Είναι μια εργατική τάξη με δύναμη που μπορεί, άμα δείτε στους Ιταλούς, θα δείτε χιλιάδες μελέτες για το πώς να αλλάξει το εργοστάσιο, πώς να αλλάξει η φάμπρικα με βάση τα εργατικά συμπεριλαμβάνοντα. Ζήτημα επόμενο, ελευθεριακός μάης. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει σημασία. Είπα ο ελευθεριακός μάης που ήταν ελευθεριακός, αλλά τι θέλω να τονίσω με αυτό. Μπορεί να είναι παλαιομοδίτικο αναπλαστικό να το παραδεχτώ. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η καινοτομία δεν είναι τόσο καινοτομία όσο φαίνεται.
Θυμηθείτε στη συζήτηση για το 17, το ελευθεριακό 17. Θυμηθείτε στη συζήτηση, όχι μόνο για την τέχνη, για τη σεξουαλικότητα στο 17. Σε μια χώρα καθυστερημένη, αναλφάβητη και ακραία ορθόδοξη. Νόμος που λέει κάθε σεξουαλική πρακτική υπό τη μόνη προϋπόθεση δεν περιέχει βία και εξαγορά, είναι νόμιμη. Και δεν σταματάει εκεί ο νομοθέτης. Βάζει δύο τελείες και αρχίζει να περιγράφει. Και εκεί γίνεται της κολάσεως το που περιγράφει. Άρα δεν είναι τόσο καινοτομία όσο φαίνεται. Η γνώμη μου είναι ότι κάθε φορά που έχεις την έκρηξη της δύναμης του κινήματος, όλα αυτά ανοίγουν. Στο 68 ήταν και δύο ειδικοί λόγοι για να αναφερθήκανε. Να πω και μια ανάποδη πορεία όμως. Το πώς από το μαύρο κίνημα ξεκινάει ως καλή για την ελευθερία. Δεν έχει μαρξιστικό υπόβαθρο. Πού πηγαίνει το ελευθεριακό επειδή το υπερασπίζουνε πράγματι. Δεν είναι στα λόγια. Δεν είναι μπούρδες. Είναι πράγματι υπεράσπιση. Να ανακαλύψει βήμα προς βήμα τις αρχές της ταξικής πάρκης. Το κορυφαίο του σημείο είναι το Detroit, όπου ο μαύρος αγωνιστής συνδέεται με τους άλλους αντιρατσιστές αγωνιστές. Ο Ντάμπιο Γακάς, Έλληνας στην καταγωγή, έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο για το πόσο μαύρος ριζοσπαστισμός στο Detroit προσανατόλισε το ριζοσπαστισμό των Ελλήνων μεταναστών, της εβραϊκής μειονότητας, τάταρτα, σε ένα ενιαίο μέτωπο. Και ξαφνικά να φτιάχνονται κοινές επιτροπές. Και πώς αυτή η δύναμη ανακαλύπτει μια ακόμα μεγαλύτερη δύναμη όταν μπαίνει μέσα στα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο αμερικάνικος καπιταλισμός κατέστρεψε το Detroit, όχι γιατί δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Το μισούνε. Μισούνε το σύμβολο. Σκέφτονται ξανά το μαύρο, ο οποίος έχει σπάσει τα δεσμά, παίρνει την αμαξάρα του και βγαίνει την αμαξάρα του, όχι με την έννοια την ακριβή, που έχει φτιάξει ο ίδιος των 6.000 κυβικών. Και βγαίνει το Σάββατο το βράδυ στη γειτονιά που είναι δική του, που παίζει τραγούδια δικά του, που στο μπαρ θα βρει τα φιλαράκια του. Αυτό το μισούνε. Το μισούνε γιατί είναι ένα σύμβολο πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα σταματάει εγώ αυτό το σημείο. Δεκτή η διόρθωση της Ελένης. Αυτό που ήθελα να τονίσω στα επαναστατικά χαρακτηριστικά του κινήματος του 68 είναι εξαίρεση. Δεν είναι επανάσταση. Το κύμα είναι ρηχότερο και από το 17 και από το 1900. Άμα διαβάσετε τους πρωταγωνιστές του 68, όλοι ισχυρίζονται ότι είναι το ξεκίνημα μιας νέας προλεταριακής επανάστασης. Φαντάζονται το 68 οι λιγότερο αισιόδοξοι σαν 1905. Ανακαλύπτουν ότι δεν είναι έτσι, το ανακαλύπτουν πολύ γρήγορα, ότι δεν είναι έτσι. Αυτό δεν τους κάνει να μετανιώσουν γιατί. Γιατί αυτά που ανοίξανε είναι πράγματι αυτά που έπρεπε να ανοίξουν και από αυτό περνάω στο ζήτημα που έβαλε ο Τάκης. Δεν είναι μόνο η μαρξιστική παράδοση. Εγώ λέω δεν είναι η μαρξιστική παράδοση, αλλά να δεχτώ δεν είναι μόνο η μαρξιστική παράδοση. Η μεγάλη μήτρα, η έφερος. Και το 17 το ίδιο είναι μια πολύ πολύ πλοκή και πολύ πιο πλούσια διαδικασία και το συζητήσαμε με αρκετούς τρόπους. Η παράδοση του ενιαίου μετώπου, η παράδοση της μεταβατικής πολιτικής είναι μια επεξεργασία της Κομιντέρ και του 4ου συνέδριου, θα επανέλθω στο επόμενο σημείο σε αυτό, η οποία δεν είναι μόνο, άμα επιμείνει κάποιος στην ανάγνωσή της, θα καταλάβει ότι δεν είναι μόνο μια αμυντική πολιτική για τις συνθήκες του Ρουσίου. Θα καταλάβει ότι είναι μια πιο στρατηγική σύλληψη που απαντάει στο ζήτημα που έβαλε ο Τάκης. Υπάρχει τακτική για αναπτυγμένες δημοκρατικές καπιταλιστικές χώρες, ναι. Αυτό δεν είναι σε αντίθεση με το ζήτημα της εξουσίας. Ίσα ίσα είναι τρόπος απάντησης της εξουσίας. Αυτό είναι δίκιο Γιάννης. Είναι τρόπος απάντησης στο ζήτημα της εξουσίας. Και η γραμμή του ΚΚΚ Γαλλίας και του Πιτσί στην Ιταλία, συντρόφισης και σύντροφοι για να μην λέμε πολλά, ήταν να μην τεθεί αυτό το σύνολο. Συνενέσανε στο να μην τεθεί. Θα σας περιπτώσω και το μαθαίνω τέταρτο ζήτημα για να μαζέψω τη θέση μου.
κληρονομιά του Χριστόφορου. Η βασική μας αδυναμία είναι ότι οι ακτιβιστές που είναι γύρω μας, οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε καθημερινά, δεν έχουν εμπειρίες μεγάλων επαναστατικών γεγονότων. Έχουμε μεγαλώσει σε συνθήκες μέσα στις οποίες το σύστημα δίνει μάχη να τους δείξει ότι πάντα έτσι ήταν, πάντα έτσι πάνε. Ότι αυτή η κατάσταση είναι μόνη. Το πρώτο στοιχείο της κληρονομιάς του 68 κατά την γνώμη είναι εξαιρετικά απλό. Οι καιροί αλλάζουν. The times are changing. Οι καιροί είναι τόσο απλό. Και αλλάζουν και δεν βρίσκουν σημείο να σταθούν οι απέναντι σταθεροί, πανίσχυροι και δεν συμμαζεύουν. Δεύτερο σημείο. Πώς μεταδίδεται. Μπορώ να το πω ψυχρά, θεωρητικά, πρότσικη. Κάθε αυθεντικό επαναστατικό κύμα είναι διεθνές επαναστατικό. Πολύ το σωστό. Στην πράξη αυτό είναι καυτό. Είναι καυτό. Γίνεται με τρόπους, με πρακτικές σαν αυτές που είπα στο πρώτο σημείο και με τρόπους εκοφαντικούς. Κάνανε την Ολυμπιάδα στο Μεξικό για να μπορέσουν να αντιστήσουν. Σφάξανε τους Μεξικάνους φοιτητές. Πάρα πολύ νεκροί έξω για να αρχίσει η τελετή. Το στείλουνε το κατάστημα. Και εμφανίζεται ο Τζον Κάρλος, σηκώνει τη ροφιά στον αέρα και είναι υποχρεωμένο να το δείξουν σε παγκόσμια μετάδοση. Και η Αμερική είναι στα κάτω. Μπορείτε να φανταστείτε τι σήμαινε για τη μαύρη Αμερική την ώρα που παίζει ο εθνικός ύμνος και σηκώνεται η αστερόεσα, δύο μαύροι με μαύρο γάντι, Black Power, χραπ. Τι μήνυμα είναι αυτό. Συγκλώνησε λευκά παιδιά, όχι θυμάμαι. Έτσι μεταδίδεται. Έτσι μεταδίδεται το πράγμα. Και δεν μαζεύεται με τίποτα. Για δείτε ποια ενότητα προκύπτει το 68. Η ενότητα της νεολαίας, της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων εθνοτήτων και λαών στις χώρες. Τι να πω. Νεωτερικότητα, σύντροφοι, είναι με άλλα λόγια η περιγραφή του Ομήρου, του Λένιν και του Τρότσκι στο 4ο συνέδριο της Διεύθυνσης. Το ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης στο κέντρο με τους καταπιεσμένους λαούς στην Ανατολή. Όταν αυτό από λόγια αρχίζει να γίνεται πράξη, επειδή αυτά τα μεγάλα πράγματα δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, γίνεται έτσι, με αυτά που γίνανε ζωντανά το 68. Να αισθάνεται κάποιος στην Πολωνία λόγο να πεθάνει για το Βιετνάμ. Και να αισθάνεται κάποιος στο Παρίσι λόγο να πεθάνει για την Νότια Αφρική, για την Αγγόλα. Αυτό είναι ένα πράγμα και είναι η τελευταία φορά που συνέβη τόσο έντονα και τόσο μεγάλο. Τελευταίο μου σημείο λοιπόν. Είναι τυχαίο. Σήμερα, άμα πεις στον δρόμο, πες μου τι οργάνωση προκύπτουν από τρία γράμματα. Θα αρχίσει να σου λέει CIA, DEA, SEMTE και διάφορα τέτοια. Εάν το 70 ρώταγες, άρχισε να μου λες αρκτικό δεξά, θα έπαιρνες απαντήσεις. LCA, ZCA, Revolution, Avantgarde Operae, Alota Continua, Potere Operae, θα έπαιρνε λίστες ατελείωτες σε όλο τον κόσμο. Πιτσιρικάδες της εποχής. Εγώ άρχισα να μαθαίνω πορτογαλέζικα για να καταλάβω τι σημαίνει Partito Revolucionario, το Προλεταριάτο, Παύλα, Μπριγάδα Revolucionarias, που είχε ένα επικεφαλής ένα τρελό που λεγόταν ο τέλος Αράιβαντος, μα μολοτοϊκό, το καρδάκι το πέρασε. Με μια λέξη. Αυτό, τι είναι αυτό, πάλι θα μπορούμε να το πούμε με αρχαϊκούς όρους. Επέμενε ότι στην κορύφωση του κινήματος το κίνημα μετατρέπεται σε πολιτική πάλι. Μπορεί να ξεκινήσει από οτιδήποτε αφορμές. Μετατρέπεται σε πολιτικό αγώνα με επίδικο την εξουσία και προς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Και στον πολιτικό αγώνα η εργατική τάξη, οι καταπιεσμένοι, οι νεολαία έχουν ένα μόνο. Ένα. Πολιτικά κόμματα και πολιτικές οργανώσεις. Ναι. Με πολλές ιδέες του Ρίγα της παλιάς εποχής διαφωνώ. Θυμάμαι με ζήλια μια μόνο αφίσα του Ρίγα. Που έλεγε οι ιδέες για να ζήσουν χρειάζονται οργανώσεις για να τις στηρίζουν.
ήταν σωστή ιδέα. Σωστή ιδέα. Και στο 68 μια ολόκληρη πολιτική πρωτοπορία ρίχτηκε σε αυτό το καθήκον. Ρίχτηκε, αφιέρωσε τη ζωή της. Αφιέρωσε τη ζωή της. Με δυσκολίες και τρόπους που θα τους συζητήσουμε στην τελευταία συζήτηση. Ολόθερμα συνιστώ τις συγκεκριμένες συζητήσεις που έχουμε, γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουν χαθεί στη μνήμη και μόνο η ανάκλησή τους έχει μεγάλη σημασία. Καλή συνέχεια.